πάλι με την Παναγία. Αύριο που είναι 1η Σεπτεμβρίου και αρχή του εκκλησιαστικού έτους, πάλι υπάρχει το πάλι να φέρεται στην Παναγία Θεοτό, που λέει ότι χαίρε Θεοτό και παθαίνε τιμή και προστασία του γένους των ανθρώπων, εξούγαρος αρχός ο ποιητής του κόσμου μόνοι γάρι πάρτους μέχρι την Παρθένους. Και γενικώς όλοι οι χριστιανοί τιμούμε υπερβαλλόντως την Παναγία. Γιατί είναι η χώρα του αχωρίτου. Μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα που έχετε εδώ. Ο Κύριος λέει η χώρα των ζώων και η Παναγία η χώρα του αχωρίτου. Εκείνη η οποία εχώρησε τον αχώρητο Θεό. Όπως ακούμε το βράδυ στην αγωνία των Χριστουγέννων. Ο αχώρητος παντή πώς εχωρείται εν γαστρή, πώς είναι δυνατόν αυτός που δεν χωράει πουθενά να χωρέσει μέσα στην καστέρα της κυρίας Θεοτόκου. Ο εγχώρητης του πατρός πώς εναγκάλεσες μητρός. Θέτει ο Ιμνοδός αυτό το ερώτημα και απαντάει ο ίδιος για όλους εμάς. Πάντως ως είδεν, ως εθέλησε και ως ευδόκησε. Είναι θέληση του Θεού, είναι ευδοκία του Πατρός, είναι ενδυγεία του Υιού. Αλλά δεν είναι θέλημα ανθρώπων. Είναι θέλημα του Θεού, είναι μυστήριο το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική μας ικανότητα. Λοιπόν, η Παναγία τι είναι, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ότι τρία πράγματα, τρία γεγονότα μάλλον ο Θεός, παρόλο που είναι παντοδύναμος, παρόλο που δεν μπορεί να αντισταθεί τίποτε στην παντοδυναμία του, έφτιαξε τρία γεγονότα, λέει, τόσο δυνατά, τόσο ωραία, τόσο υψηλά, ώστε δεν θα μπορούσε να τα κάνει ωραιότερα, παρόλο που είναι παντοδύναμος. Ποια είναι αυτά τα τρία? Είναι η σάρκωσή του, είναι η υπεραγία Θεοτόκος, είναι ο παράδεισος, η βασιλεία των ουρανών, εκεί όπου θα βρίσκονται οι απαιώνως εκλεκτοί, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βρίσκονται κοντά στον Θεό αιωνίως. Η υπεραγία Θεοτόκος λοιπόν κοιμάται από όλους. Γιατί είναι μεθόριον, είναι σύνορον, όπως λέει ο Γρηγόριος Παραμάς, μεταξύ κτιστής και αυτής του φύσεως. Και ουδής, λέει, είναι διέρχη εκ του Θεού, μη διαυτής. Και η Παναγία ωφελεί όχι μόνο τους ανθρώπους, όχι μόνο τους αγγέλους, όχι μόνο στη ζωή αυτή ωφελεί η Παναγία. Αλλά η Παναγία, λέει, θα ωφελεί και στην άλλη ζωή τους ανθρώπους. Γιατί λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς, ότι αυτή η χάρη και αυτή η πρόοδος και η μετοχή των χαρισμάτων του Θεού που θα γίνεται στην άλλη ζωή, πάλι διαμέσου της Παναγίας θα γίνεται. Υψηλά πράγματα και όντως ανέκπραστα που μας κάνουν να τιμούμε ιδιαιτέρως την θετή μητέρα μας την Παναγία. Την πραγματική μητέρα του Ιησού Χριστού και την πνευματική μητέρα τη δική μας την Παναγία. Πολλά λέγουν οι πατέρες και πολλά και αμιλώνται μεταξύ τους οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ποιος θα υπομοιάσει περισσότερο την Παναγία. Κάποιος πατέρας λέει ότι ψηλαφίσες ο Κύριος, λέει, όλων των κόσμων, λέει. Έψαξε δηλαδή, έψαχνε ο Θεός όλο τον κόσμο να βρει το, ανθρωποπαθής βέβαια έκφραση, να βρει το κατάλληλο πρόσωπο, εκείνη την οποία, για την οποία οι προφήτες προεφήτευαν και η οποία ήταν προεκλεγμένη πασών των γενεών, να βρει το κατάλληλο πρόσωπο για να σαρκωθεί, για να λάβει εξ αυτής, λέει, το κατασάρκα. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει ότι ψάξει άνθρωπε, λέει, και στον ουρανό και στη γη, περινώσουν τη γη, ανάβηδοι στους ουρανούς, ερεύνησον τη διανία, λέει, τα ουράνια σώματα. Ψάξε και να βρει, αν θα μπορέσει να βρει, λέει, κάποιο ανώτερο κτίσμα, κάποιο ωραιότερο κτίσμα από την Παναγία. Δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο. Είναι η μετά Θεών Θεός, κατά χάρη βεβαίως Θεός, η τα δευτερία της Τριάδος έχουσα, όπως λέγει πολύ ωραία και στο Θεοτοκάριον ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο το οποίο ερμηνεύει πάλι ο ίδιος Άγιος και με αυτό θα αρχίσουμε για να μην σας κουράζουμε. Ομιλεί εκεί πέρα για κάποιο ανεξόπλητο δάνειο. Δεν έχει σχέση με τα υλικά δάνεια, τα οποία ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και τα οποία μας έχουν κάνει υπόδουλους και τα οποία μας έχουν μαυρίσει την ψυχή όλους τους Έλληνες. Να είμαστε μέσα στον ίδιο τον τόπο μας υποδουλωμένοι, να είμαστε σε μια σκλαβιά χρόνων πολλών, δεν ξέρω και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Όχι. Αυτό είναι ένα άλλο δάνειο. Ένα πνευματικό δάνειο για το οποίο ομιλεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ερμηνεύει κάποιον κανόνα της Πεντηκοστής εκεί που λέει «Μη της φθοράς διαπήρα και οφορήσασαν και παντεχνήμονη λόγο σάρκα δανείσασαν». Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, γιατί ο ποιητής λέει, δεν λέει ότι έδωσε τη σάρκα, ότι παρήκε τη σάρκα η Παναγία, ότι εδώρισε τη σάρκα, αλλά λέει εδάνισε τη σάρκα, σάρκα δανείσασαν. Γιατί το λέει αυτό, λέει, υπάρχει λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί λέει η Παναγία, λέει, με το να δώσει, λέει, να δανείσει πραγματικά την σάρκα στον Κύριο Ιησού Χριστό για να γίνει άνθρωπος και να απεργαστεί τη σωτηρία μας, λέει, τον κατέστησε αιωνίως χρεώστην. Είναι ένα δάνειο εσωτερικών ανεξόπλητων, μη δυνάμων να εξοπλιστεί. Να το πω έτσι απλά τώρα στη γλώσσα μας, η Παναγία τον έχει στο χέρι τον αιώνα και του λέει, εδώ σε
Θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Γιατί εγώ σου έδωσα την ανθρώπινη φύση. Επομένως θα με υπακούει. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην με ακούσεις. Ό,τι σου ζητήσω θα το κάνεις. Και πραγματικά λέει, σώσε τον αματουρό. Βοήθησε. Στείλε τη χάρη σου. Φώτισε. Σώσε τον κόσμο. Συγκράτησε εκείνον από την αμαρτία. Φώτισε εκείνη την ψυχή την πεπραγμένη. Επανέφερε αυτούς που έφυγαν από την Εκκλησία στην Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν η Παναγία κάνει καλή εκμετάλλευση, θα λέγαμε. Κάνει χρήση. Χρησιμοποιεί αυτό το δάνειο το εσωτερικό για να πετυχαίνει πάντοτε τι. Δεν το κάνει για τον εαυτό της, το κάνει για μας. Για να παρακαλεί. Λέει στον ιό της συνεχώς, υπενθυμίζει, θα έλεγα, αυτό το εσωτερικό δάνειο της σαφώς για να απεργάζεται τη δική μας σωτηρία. Γιατί η Παναγία ονομάζεται κοσμισότερα. Σώζει η Παναγία, σώζουν οι άλλοι. Όχι, ο Θεός σώζει. Αλλά σώζει όμως η πρεσβεία των Αγίων. Και αν πολύ ισχύει η ιδέα της δικαίου ενεργουμένη, πολύ περισσότερο πολύ ισχύει η ιδέα της μητρός προσευμένη ανδεσπότου. Γι' αυτό λοιπόν η Παναγία μας χρησιμοποιεί πάντοτε αυτόν τον εσωτερικό δανεισμό της σαρκός και απαιτεί από τον ιό της και παρακαλεί και δέεται συνεχώς, όπως τα πούμε και στα τροπάρια. Και είναι ακατέσχητη η πρεσβεία της. Τι λέμε, προστασία των χριστιανών ακατέσχεται με σιτία προς τον ποιητήν αμετάπητο. Και αυτό παρουσιάζεται στο Θεοδοκάριο, πάλι το ωραιότερο αυτό βιβλίο, στον πρώτο κανόνα, του πρώτου ύπου, Σάββατο απόγευμα. Όπου εκεί πέρα υπάρχει μια συνταρακτική, μια συγκλονιστική τριλογία. Και ακριβώς δείχνει αυτό που σας είπα, ότι η Παναγία χρησιμοποιεί αυτό το δάνειο για να πετυχαίνει μέσω του Υιού της τη σωτηρία επί των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συνταρακτική τριλογία, την οποία δεν μπορεί να φτάσει καμία ποιήση, καμία λογοτεχνία, καμία τραγωδία, τίποτε ήταν το εγκόσμιο. Τίποτε από όλα αυτά που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν μπορεί κανείς να περιγράψει το συγκλονιστικό διάλογο ενός ανθρώπου με τον Θεό. Και σε αυτόν τον διάλογο του ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου με τον Θεό, παρεμβάλλεται και ένας τρίτος διάλογος, ένα τρίτο πρόσωπο. Και είναι η Παναγία. Και αρχίζει λοιπόν και παρακαλεί, όπως φαίνονται και στα ωραία τροπάρια, τα οποία οι πατέρες, νομίζω ο Άγιος Θεόδωρος Σουδίτης το έχει γράψει αυτό, πατέρες αυγαστέντες και εμπνευστέντες από την άκρη στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κατέγραψαν αυτά τα αριστουργήματα, τα οποία είναι άριστα από πλευράς φιλολογικής, από πλευράς θεολογικής και τα οποία συγκλονίζουν τον άνθρωπο. Και τι λέει λοιπόν εκεί. Απευθύνεται ο αμαρτωλός άνθρωπος προς την Παναγία. Μητέρα του Θεού, παρακάλεσε τον Υιό σου. Εσύ που έχεις παρεσία για να με σώσει, για να με συγχωρήσει. Η Παναγία μεταφέρει την αίτηση προς τον Κύριο. Ο Κύριος όμως γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμετανόητος. Και λέει, με γνωρίζεις, μητέρα μου, ότι εσύ, μητέρα Δέος, με γνωρίζεις ότι παρέχω το έντρος, αλλά αυτός όμως επιμένει στα πάθη του και μεταφέρει η Παναγία πάλι στον αμαρτωλό. Τι να σου κάνω, δεν μετανοείς. Τι να σου κάνω, η ζωή σου είναι συνεχώς μέσα στα βάρη και δεν ανέβεις καθόλου προς τον Θεό, δεν ανανέβεις και δεν μετανοείς. Πάλι ο αμαρτωλός προς την Παναγία. Γνωρίζω, Κύριε, τα πάθη μου, αλλά σε παρακαλώ, βοήθησε με και απευθύνσου τον Υιό σου και Θεόν ημών να μου συγχωρήσει. Και πάλι η Παναγία προς τον Υιό μας. Και πάλι ο Χριστός, ναι, αλλά θα τα έχει πει πάλι. Θα έχει πει κι άλλες φορές ότι θα μετανοήσει και πάλι κάνει τα ίδια. Λέω, όπως λέει ένα τροπάριο, πολλάκις λέει, είπε σκέφτην, και εν υστέρης ψεύδομαι. Λέω ότι θα μετανοήσω. Λέω ότι θα αφήσω την παράνομη ζωή. Λέω ότι θα έρθω κοντά στο Θεό. Λέω ότι θα βοηθήσω την ψυχή μου στην μεταμόρφωση των παθών, στην μεταποίηση, τη μεταστοιχίωση των παθών. Αλλά μετά από λίγο πάλι κάνω τα ίδια. Αυτό δεν λέμε καμιά φορά. Πάμε στο πνευματικό και λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν πειράζει. Το ξέρει ο Θεός. Το δέχεται ο Θεός. Αυτό είναι πολύ καλό πράγμα. Αυτή η αίσθηση. Αυτή η ανησυχία, η αίσθηση της αμαρτωλότητος είναι προτιμότερο, είναι χίλιες φορές προτιμότερο από το να λέω εντάξει. Πάω στην Εκκλησία, εξομολογούμαι, κοινωνάω και μου προστάει ο Θεός στη σωτηρία. Όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να έχει στην διαρκή αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητος, όπως είχε εκείνος ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός που περιγράφει το Θεοδοκάριο που σας είπα. Και που η Παναγία, κάνοντας χρήση αυτού του δανείου, το πάλεψε, ώσπου στο τέλος το πέτυχε. Τα λέω απλά για να καταλάβει και ο τελευταίος. Πάλι η Παναγία προς τον Χριστό και πάλι ο Χριστός προς την Παναγία και η Παναγία προς τον αμαρτωλό. Ώσπου στο τέλος μετά τελειώνει αυτός ο συγκλονιστικός διάλογος και υπάρχει το αποτέλεσμα, το αγαθόν αποτέλεσμα της σωτηρίας. Τελειώνει επιτυχώς ο διάλογος. Και λέει, γυρίζει η Παναγία και λέει προς τον αμαρτωλό, ειδού την άπεση έσκυψε των εγκλημάτων σου. Πήρες λοιπόν την άπεση. Τα κατάφερα. Πάλεψα για σένα. Προσπάθησα. Πρόσεξε όμως του Γηγού. Πρόσεξε τώρα. Να μην πέσεις πάλι στα ίδια, γιατί όσο πέφτεις στα ίδια, απομακρύνεσαι από την χάρη του Θεού. Όταν αγαπητοί μου αμαρτάνουμε, ο Θεός δεν προσβάλλεται. Δεν ισχύει εδώ η
εκείνη η θεωρία, η καπόδοξη της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης, όπως λένε οι παπικοί, ότι με την αμαρτία εμείς παρολογίζουμε τον Θεό. Υπάρχουν βέβαια φράσεις που μιλάνε για οργείο Θεού. Αυτές όμως είναι παιδαγωγικές, είναι ανθρώπινες. Με την αμαρτία ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό. Η αμαρτία είναι υπαρξιακή αστοχία και είναι υπαρξιακή αλλίωση και ολοτρίωση του ανθρώπου από τον Θεό. Να το πω πιο απλά. Με την αμαρτία ο άνθρωπος νεκρώνεται. Ο Θεός είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει. Απείραστο στην καπών πειράζεται δηλαδή αυτόν ουδένα. Αυτό ουδένα που λέει ο Ιάκωβος ο Δελφόπουλος. Με την αμαρτία νεκρωνόμαστε. Ο Θεός είναι η ζωή. Φεύγω από τον Θεό. Αμαρτάνω, νεκρώνομαι. Ο Θεός είναι το φως. Φεύγω από τον Θεό. Σκοτίζομαι. Έτσι λοιπόν σκοτίζεται ο άνθρωπος. Φεύγει από μέσα του η χάρις, από αναπορεί η χάρις του Θεού και μένει γυμνός και μένει έρημος. Και ο άνθρωπος έχει το υπαρξιακό κενό το οποίο δεν μπορεί να το γεμίσει και δεν μπορεί να το πληρώσει τίποτε άλλο από τον κόσμο αυτό παρά μόνο η χάρις του Θεού. Θα τελειώσω λοιπόν και δεν σας κουράζω περισσότερο. Η Παναγία συνεχώς αξιοποιεί αυτό το εσωτερικό δάνειο που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιούριτης. Ας κάνουμε λοιπόν κι εμείς την αξιοποίηση αυτή. Ας παρακαλούμε συνεχώς την Παναγία, αλλά να είναι και η ζωή μας σύμφωνη. Γιατί η Παναγία έδωσε μια εντολή. Λένε μερικοί, πώς θα ευχαριστήσω την Παναγία. Τι δώρο να κάνω στην Παναγία όταν εορτάζει το Ευαγγελισμό, τις κινήσεις κλπ. Προσωπικό τι δώρο να κάνεις. Το είπε η ίδια η Παναγία. Μας σύστησε η Παναγία τι να κάνουμε για να την ευχαριστήσουμε. Πού το είπε, Στο Ευαγγέλιο, εκεί στον Ελκανά γάμο. Γύρισε στους ανθρώπους και είπε μετά το θαύμα του Ιού της. Και γύρισε στους ανθρώπους και λέει ότι όσα ημίν υπήν, πείτε. Κοιτάξτε, λέει, όσα σας λέει να κάνετε, χαίρεσε τον Χριστό, να κάνετε αυτά που σας λέει. Αυτό είναι το δώρο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο στην Παναγία. Να υπακούμε στον Υιό της, να υπακούμε στις εντολές του. Αυτό το είπε και ο ίδιος ο Ουράνιος Πατήρ. Αυτού ακούεται. Βλέπουμε κατά τη μεταμόρφωση ή βλέπουμε κατά τη βάπτιση να ακούγεται η φωνή του Πατρός. Ούτως εστί είναι ο Υιός μου ο αγαπητός και συμπληρώνει. Αυτού ακούεται. Ο ίδιος λοιπόν ο Πατέρας, ο Πατή του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, τον οποίο απέστειλε στον κόσμο για να γίνει άνθρωπος, για να αναστήσει τον άνθρωπο και να τον επαναφέρει από εκεί που εξέπεσε, ο ίδιος ο Πατήρ λέει αυτού ακούγεται. Και η Παναγία δείχνει τον Χριστό και λέει ό,τι σας πει να κάνετε, αυτό να κάνετε. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου και εμείς, αυτός προσπαθούμε στη ζωή μας. Κι αν είμαστε αμαρτωλοί, κι αν τα πάθη μας σύνουν παρακάτω, κάτω και δεν μπορούμε να πετάξουμε. Είμαστε μερικές φορές σαν έναν αετό, ο οποίος πάει να πετάξει, είναι γεννημένος για τα ύψη. Και κάποιος πάει και το δέσει στο πόδι εκεί πέρα, μια πέτρα ή ένα βαρύδι. Πάει να πετάξει, πάμε πάλι κάτω. Και να πάει να ανέβει πάνω, πάλι κάτω. Αυτό έχουμε κι εμείς. Ενώ είμαστε για τον ουρανό, ενώ είμαστε ταγμένοι για τα πνευματικά, για τα υψηλά, για τα ιδιώδη, για τα άγια, για την ένωση με τον Θεό, έχουμε τα πάθη μας τα οποία σαν άλλα βαρύδια μας κρατούν κρατουμένα στη γη και μόλις λίγο εξωθούμε, επειδή είναι μεγάλη δύναμη της αμαρτίας και ασκεί μεγάλη τυραννία ο διάβολος πάνω μας, μπαμ, πέφτουμε πάλι κάτω. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε, θα παρακαλούμε την Παναγία. Θα την παρακαλούμε και θα την εκκαιτεύουμε συνεχώς να μας δώσει αυτή τη χάρη και αυτή τη δύναμη, το να μπορούμε να μετανοούμε και να μην διαψευδόμεθα. Πολλάκης επειδή λέει ένα άλλο το πάριο. Πολλάκης επαγγελάμι, μετανοήσε Χριστέ και ψευδείς ευρέθη, ο ανόητος όπως είπα και πριν. Δηλαδή πολλές φορές προσπάθησα, υποσχέθηκα να μετανοήσω, αλλά ευρέθηκα ψευδείς. Όμως η δύναμη της Παναγίας, της Μητέρας του Θεού θα μας αξιώσει. Ήθελε να μας αξιώσει και εμάς να ανεβούμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Λίγο παραπάνω, κάπως περισσότερο να δούμε λίγο φως, λίγο να ψάξουμε μέσα στην καρδιά μας. Να κάνουμε μια βιθιομέτρηση, να δούμε τα πάθη αυτά που μας απασχολούν. Να πάμε στο πνευματικό μας, να δείξουμε ταπείνωση ενώπιον του Θεού και του Επιτραχυλίου, του πνευματικού, και έτσι σιγά σιγά να ανεβούμε κι εμείς πνευματικά. Θα τελειώσω με αυτό που λέει ο εξαίρετος ιεροκήρυκας των περασμένων ετών, ο Ηλίας Μηνιάτης. Λέει: Ελπίδα μου, μητέρα μου, λέει Παναγία μου, ένα νεύμα μόνο προς ένα, λέει, ένα νεύμα δικό σου, λέει, και εγώ είμαι εσωσμένος. Μαρία Θεοτόκη, λέει. Υπεραγία Θεοτόκη λέει. Όποιος ελπίζει σε σένα, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να χαθεί. Η Παναγία να μας ενισχύσει όλους μας. Αμήν.